Ήθελα να πω ότι εντωμεταξύ από την προηγούμενη συνεδρίαση μεσολάβησε το γεγονός, το θλιβερό γεγονός του πόλεμου στην Ουκρανία, της επιθετικής ενέργειας στην Ουκρανία. Ήθελα να πω ότι πήρα την πρωτοβουλία και πρότεινα στον Υπουργό Μεταναστεύσεως, που είναι αρμόδιος για αυτά τα θέματα, και στον Υπουργό Εξωτερικών, η περιφέρειά μας, να φιλοξενήσει ένα αριθμό παιδιών, ελληνοφώνων, ελληνογενών, κατοίκων της Μαριουπόλεως. Να μεταφέρει εδώ στην Μυτιλίνη, στη Χίο, οπουδήποτε, και να φιλοξενήσουμε, να τα θρέψουμε, να τα εκπαιδεύσουμε και όσο καιρό χρειάζεται. Το Υπουργείο Μεταναστεύσεων απάντησε ότι θα το έχει υπόψη του και μόλις προκύψει η ανάγκη θα το κάνουμε. Ταυτόχρονα να εκφράσουμε τη λύπη μας, για, τουλάχιστον τη δική μου, για τα γεγονότα που συμβαίνουν στην Ουκρανία και την επιθετική ενέργεια που υπέστη η Ουκρανία. Συμπαραστεκόμεθα, όπως και το σύνολο του δυτικού κόσμου έχει συμπαρασταθεί. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, οπότε... Πρόεδρε, ναι. Ο Γιάννης Σπυλάνης, να ρωτήσω κάτι. Ναι, κύριε Σπυλάνη. Κατά πόσο ήρθε από την πρωτοβουλία πολιτών της Ερεσού ένα αίτημα για να γίνει συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το θέμα της παραλίας Ερεσού? Ναι, έχει έρθει και σε μένα. Σε μένα έχει έρθει, ναι. Οπότε στην επόμενη συνεδρία θα το βάλουμε και αυτό μέσα. Γιατί είναι... Είναι δική μας αρμοδιότητα? Όχι. Όχι, αρμοδιότητα δεν έχουμε εμείς. Ναι. Συγγνώμη, αγαπητέ Περιφερειάρχη, το θέμα τι είναι αρμοδιότητα και τι δεν είναι και τι είναι ενδιαφέροντος της περιφέρειας είναι πολύ σημαντικό. Για πολλά θέματα δεν είμαστε αρμόδιοι, αλλά παρεμβαίνουμε γιατί αφορούν τους πολίτες της περιφέρειας. Έχετε δίκιο, κύριε. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, υπάρχει το χωροταξικό της περιφέρειας, το οποίο ορίζει χρήσεις και τι συμβαίνει. Έχετε δίκιο, κύριε Στάρφε. Δεν χρειάζεται να επεκταθούμε παραπάνω. Με πείσατε, κύριε Στάρφε. Μην αγορεύουμε τώρα για ένα θέμα. Εκτός ημίδης, με πείσατε. Έχετε δίκιο. Πολιτικές παρεμβάσεις που κάνει η περιφέρεια. Ωραία. Ευχαριστώ. Οπότε θα δούμε, θα το προωθήσουμε σε όποια είναι και η αρμόδια, αν υπάρχει κάποιος αρμόδιος από τους υπηρεσιακούς παράγοντες της περιφέρειας για να το... Δεν είναι υπηρεσιακό θέμα. Όχι. Απλά εννοώ για να έχουμε τη γνωμοδότηση. Αυτό εννοώ. Γι' αυτό το λέω. Απλά για να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Εντάξει. Λοιπόν. Πρόεδρε, θέλω το λόγο, Χατζηκομνηνός. Ναι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον Περιφερειάρχη για την πρωτοβουλία του, για τη φιλοξενία των παιδιών, αλλά θέλω να ζητήσω και κάτι άλλο από την περιφερειακή μας αρχή. Εδώ τα 2,5 χρόνια στα οποία συμμετέχουμε σε αυτό το όργανο έχουν εκδοθεί πάνω από 10 ψηφίσματα εναντίον πράξεων, είτε νομοθετημάτων της κυβέρνησης ή άλλων θεμάτων που άπτονται της διεθνούς σκηνής. Έχω την εντύπωση, αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχη, ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα με πρωτοβουλία δική σας θα πρέπει να βγάλει ένα ψήφισμα κατά δίκης της φασιστικής εισβολής του Πούτιν και της Ρωσίας σε μια ελεύθερη χώρα και για το γεγονός ότι σήμερα με αυτήν την ανέτεια και απρόκλητη επίθεση έχουν τεθεί ένα αμφιβόλο διεθνείς σχέσεις, διεθνείς κανόνες, διεθνές δίκαιο και γενικά μια παγιωμένη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βεβαιότητα του κόσμου ότι στην Ευρώπη δεν θα ξαναζούσαμε σκηνές που παραπέμπουν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ειλικρινά ξαφνιάζομαι και για τους συναδέλφους τους λοιπούς, τις λοιπές παρατάξεις που δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να προτείνουν αυτή την καταδίκη από το όργανό μας. Κύριε Περιφερειάρχα, νομίζω ότι σε εσάς ανήκει αυτή η πρωτοβουλία και θα πρέπει σήμερα να συντάξουμε ένα τέτοιο ψήφισμα κατά δίκης, όπως όλος ο ελεύθερος κόσμος αυτή τη στιγμή έχει προβεί σε τέτοιες καταδίκες. Ευχαριστώ.
Κύριε Πρόεδρε. Ναι. Ο Στέλιος ο Καμπούρης είμαι επί της διαδικασίας. Ναι. Όχι επί της διαδικασίας, συγγνώμη. Επί όσων λέχθηκαν από τον αγαπητό συνάδελφο τον κύριο Χατζικομινό, έχει απόλυτο δίκιο, αλλά να μην μας κακίζει ότι δεν προτείναμε, γιατί πρόλαβε πρώτος και ζήτησε το λόγο, καλά έκανε και χαιρόμαστε που θα είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Χατζικομινός θα ψηφίσει ένα τέτοιο ψήφισμα, γιατί συνήθως μας έλεγε ότι τα ψηφίσματα αυτά πάνε στον κάλαθο των αχρήστων. Εγώ χαίρομαι για την πρόταση του συναδέλφου και θεωρώ ότι και άλλοι συνάδελφοι θα το είχαν στο μυαλό όπως και εγώ, mm-hmm. να προβούμε στην έκδοση ενός τέτοιου ψηφίσματος στην κατεύθυνση που θα λέει ότι όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι καταδικαστέο. Ωραία. Τι περιεχόμενο θα έχει να δούμε πρώτα. Επιτρέψτε μου και εμένα, κύριε Πρόεδρε, να πω έτσι δύο κουβέντες, μια που ο κύριος Χατζικομνηνός άνοιξε, μάλλον ο κύριος Περιφερειάρχης άνοιξε τη συζήτηση αυτή και έθιξε το ζήτημα. Αφενός μεν για τα παιδάκια, αφετέρου εγώ βέβαια σκόπευα να ξεκινήσω έτσι την τοποθέτησή μου για το τεχνικό πρόγραμμα. Αλλά η σημερινή συνεδρίαση. Ότι η σημερινή συνεδρίαση, λέω ότι εμείς σαν λαϊκή συσπήρωση και εγώ προσωπικά σαν Αγλαία Κυρίτση σκεφτόμουν να ανοίξω με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το στοιχείο τη σημερινή τοποθέτηση για το τεχνικό πρόγραμμα, ότι γίνεται η σημερινή συνεδρίαση στη σκιά μιας εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία, με απρόβλεπτες συνέπειες, καταδικαστέα, άκρος καταδικαστέα, γιατί δεν πάβει να είναι ένας πόλεμος και ο πόλεμος είναι καταδικαστέος από όλες τις πλευρές, όπως επίσης υπό τη σκιά του σημερινού, της σημερινής εγκληματικής ενέργειας με τους 7 πρόσφυγες που ξεβράστηκαν στη θάλασσα της κοντά στην Μυτιλίνη. Επίσης, και αυτό είναι καταδικαστέο, είναι το αποτέλεσμα των πολέμων, όπως επίσης είναι αποτέλεσμα των πολέμων και η διάκριση που έγινε από πολλούς, κυρίως από τους δυτικούς, των προσφύγων, των ανθρώπων που, που εγκατέλειψαν και εγκαταλείπουν τα σπίτια τους άρων-άρων, προκειμένου να βρουν μια ελπίδα ειρήνης, μια ελπίδα σωτηρίας σε άλλες χώρες. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα, ούτε παράταξη, ούτε συνάδελφος, που θα διαφωνούσε. Ένα λεπτάκι, Ένα λεπτάκι. Και τον κύριο Μανάβη και τον κύριο Γεωργούλα θα ήθελα την ακούσα την τοποθέτηση της ζήτησης. Κύριε Αρώνη. Κύριε Γεκτά, σας παρακαλώ, έχουμε έρθει να συζητήσουμε το τεχνικό πρόγραμμα. Θα πάει... Κύριε Αρώνη, μία λέξη μόνο επί της πρότασης του κυρίου Περιφερειάρχη. Μία λέξη. Επειδή θεωρώ ότι είναι σημαντική η παρέμβαση για τα παιδιά, και επειδή έχουμε εμπειρία από τον πόλεμο στην Γιουγκοσλαβία, προτείνω με ευθύνη του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας του κ. Καμπούρη, έχει εμπειρία από τότε, γιατί συμμετείχε και ο Σύλλογος Δασκάλων Χίου και Μυτιλίνης κτλ., να γίνει μια σύσκεψη φορέων προκειμένου να προετοιμαστεί το κλίμα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Λοιπόν. Επειδή νομίζω ούτε παράταξη, ούτε συνάδελφος περιφερειακός σύμβουλος διαφωνεί ως προς το ότι πρέπει να εκφράσουμε και το εννοούμε την θλίψη μας και την αντίθεσή μας ως προς την καταδίκη αυτού του γεγονότος, του πολέμου που έχει ξεκινήσει. Νομίζω ότι τουλάχιστον οι επικεφαλείς δεν υπάρχει νομίζω κανείς που θα διαφωνήσει, επομένως θεωρώ ότι θα είναι ομόφωνο ένα ψήφισμα. Να ετοιμάσουμε ένα ψήφισμα και αν είναι έτοιμο μέχρι το τέλος της συνεδρίασης να το αναγνώσουμε, να το προχωρήσουμε. Αλλιώς θεωρώ ότι είναι δεδομένο. Ναι, κύριε Μανάβη. Κύριε Πρόεδρε, έχω δώσει τον κύριο Μανάβη το λόγο. Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε. Προφανώς κάθε λογικός άνθρωπος καταδικάζει την επίθεση που δέχεται αυτή τη στιγμή η Ουκρανία. Δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται. Νικόλα, πιο δυνατά. Εμείς στη Χίο έχουμε θάλασσα ενδιάμεσα. Πιο δυνατά μιλάτε. Σε ευχαριστώ. Λέω, συνάδελφοι, ότι καταδικάζουμε σε κάθε περίπτωση την πολεμική επιχείρηση της Ρωσίας σε βάρος της Ουκρανίας,
όπως καταδικάζουμε κάθε ιμπεριαλιστικό πόλεμο που γεννά προσφύγους και καταστροφή, θάνατο και πολύ πόνο στους λαούς. Αυτό είναι απερίφραστο και δεν το συζητάμε καθόλου. Σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να συζητήσουμε κοινό ψήφισμα. Δεν υπάρχει άλλη βάση στην οποία θα το συζητήσουμε. Και προφανώς δεν ξεχνάμε ότι από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά η Ευρώπη έχει ζήσει και άλλες πολεμικές επεμβάσεις του ΝΑΤΟ και των συμμάχων του στη Γιουγκοσλαβία, της Τουρκίας στην Κύπρο και πολλές άλλες. Και δεν ξεχνάμε καμία από αυτές. Ωραία. Φυσικά. Λοιπόν, ωραία, οπότε νομίζω ότι αν μπορέσουμε να το ετοιμάσουμε αυτό το ψήφισμα κατά τη διάρκεια, θα είναι ό,τι καλύτερο για να το αναπτύξουμε. Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε επί της διαδικασίας. Ναι, κύριε Γεωργούλα. Επειδή το έθεσε και ο κύριος Νύχτας, και αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Νύχτας είναι νομικός, είναι ένα πράγμα η καταδίκη που νομίζω ότι όλοι μας και μέσω των συλλογικότητων στο οποίο ανήκουμε το έχουμε κάνει. Και ένα δεύτερο πράγμα, σε μια έκτακτη, σε ένα έκτακτο περιφερειακό συμβούλιο, που επιτρέψτε μου, διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν επιτρέπεται η ένταξη άλλων θεμάτων να βάζουμε τέτοιο θέμα. Δηλαδή, μην το κάνουμε μόνο για τον κόσμο, να το κάνουμε και επί της ουσίας. Και είναι κρίμα που ο κύριος Νύχτας ως νομικός δεν το γνωρίζει. Στεναχωριέμαι δηλαδή. Τι είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, ναι, όχι κύριε Νύχτα. Κύριε Νύχτα, είπατε. Συγγνώμη κύριε Νύχτα. Σε αυτό που ανέφερε ο κύριος Γεωργούλας. Έχει δίκιο σε αυτό που είπε ο κύριος Γεωργούλας. Ωραία. Λοιπόν, σας παρακαλώ, μην ξεκινάμε πάλι τώρα μια. Κύριε Νύχτα, δεν μπορεί να τεθεί εκτός ημερησίας. Λοιπόν, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Σας παρακαλώ λίγο. Λοιπόν, κύριε Νύχτα, διαβάστε λίγο προσεκτικά τον κανονισμό και φέρτε την πρόταση σε ένα επόμενο περιφερειακό. Κοιτάξτε, επειδή δεν είπα κύριε τέτοιο πράγμα, εγώ να το σκάλετε, εγώ μια κουβέντα είπα να πάρετε θέση κι εσείς, τίποτα άλλο. Ναι, πώς να πάρουμε θέση κύριε Νύχτα όταν δεν επιτρέπεται από τον κανονισμό, ακριβώς, μόνο για το Θεαθή, ναι. Στράτο, ένα λεπτάκι. Θα περιμένουμε το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο σε ένα μήνα να κάτσουμε όταν θα έχει πει τελειώσει ο πόλεμος να πάμε να πάρουμε θέση. Λοιπόν, εγώ ακριβώς για αυτό το λόγο που ανέφερε ο κ. Γεωργούλας, ότι επειδή είναι κατεπίγουσα η συνεδρίαση και δεν επιτρέπεται, απλά λόγω της βαρύτητας του ψηφίσματος, βαρύτητας, της σημασίας του θέματος για το ψήφισμα, γι' αυτό το λόγο και το θεώρησα ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στην έκδοση αυτού του ψηφίσματος. Λοιπόν, αν είναι κατά τη διάρκεια, αν μπορέσουν ή επικεφαλής ή ετοιμαστεί κάτι, θα προχωρήσουμε στην ανάγνωσή του και στην ψήφισή του. Λοιπόν, επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε, μπορώ ένα λεπτό. Σχέδιο ψηφίσματος, γενικό λόγο και περιοχή κατά την άποψη. Πολύ ωραία. Εντάξει, κύριε Καμπουρά, όταν το. Μπορώ επί της διαδικασίας, ναι, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρχήν. Ο πόλεμος ήταν ένα έκτακτο γεγονός. Σε μια έκτακτη συνεδρίαση με το έκτακτο γεγονός του πολέμου, ο μόνος θα πρέπει να προσφύγει κάποιος από μας για να υπάρχει ακυρότητα. Είναι δηλαδή, πιστεύετε εσείς ότι η ρωσική κυβέρνηση θα έρθει να ελέγξει εάν πήραμε σύμφωνα με τις διαδικασίες και το τυπικό και την νομοθεσία την απόφαση αυτή? Είμαστε πολιτικό όργανο, μπορούμε να πάρουμε μια απλή φράση. Καταδικάζουμε την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία και συμπαραστακόμαστε στον Ουκρανικό λαό. Τέλος. Δηλαδή θα προσφύγει ποιος, λοιπόν, κατά του ψηφίσματος. Ωραία. Λοιπόν, γι' αυτό είπε και ο κύριος Καμπούρης, θα ετοιμάσει ένα ολιγόλογο κείμενο, θα το αναγνώσουμε και θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, έχω έτοιμο κιόλας αν θέλετε, κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Θέλετε να το κάνετε. Μια... Ναι, ναι, Θόδωρε. Ναι. Να δηλώσω την παρουσία. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Λοιπόν, κύριε Καμπούρη, διαβάστε δύο λεπτάκια για να το κλείσουμε, να μην έχουμε. Ωραία. Ευχαριστώ. Βεβαίως είναι γραμμένο έτσι από εμένα πριν από κάνα μισάωρο. Είναι στη διάθεση του Συμβουλίου να το συμπληρώσω. Λέμε λοιπόν ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου καταδικάζει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και γενικά την κάθε πολεμική επιχείρηση που πλήττει την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία των κρατών, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τάσεται υπέρ της ειρηνικής διευθέτησης της κρίσης αξιοποιώντας κάθε διπλωματικό μέσο
και τέλος εκφράζει την αλληλεγγύη του στον Ουκρανικό λαό και στην ελληνική κοινότητα της Ουκρανίας. Ωραία. Νομίζω ότι είναι... Πολύ σωστό, κύριε Καμπούρη. Πολύ σωστό. Κύριε Πρόεδρε, κάτι ξέχασε ο αγαπητός Τέλειος. Πολύ καλό. Μπράβο, κύριε Καμπούρη. Καλό γύρο. Ποιο Γιώργο. Ναι, κύριε Γιώργο, πείτε το. Τέλειο μου, τιμή συμμετοχή της χώρας στις πολεμικές συγκρούσεις. Είναι βασικό αυτό. Με συγχωρείτε, το Περιφερειακό Συμβούλιο... Την όλη κατάσταση. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε στο είπαμε ένα ψήφισμα που... Αυτό. Λοιπόν, το ψήφισμα όπως το έκθεσε ο κύριος Καμπούρης, είναι κάποιος που διαφωνεί όπως ετέθε από τον κύριο Καμπούρη. Ναι, εμείς διαφωνούμε διότι δεν αναφέρεται η κυβέρνηση. Ωραία. Okay. Λοιπόν, εντάξει. Συγγνώμη, ναι, κύριε Σπυλάνης. Ναι. Μου κάνει εντύπωση ότι ενώ προηγουμένως για την ΕΡΕΣΟ υπήρξαν διαφωνίες γιατί πρέπει να παρεύουμε, γιατί δεν έχουμε αρμοδιότητα, και υπήρξε αυτή η γενική εντύπωση, δεν θέλουμε να τοποθετηθούμε για την ΕΡΕΣΟ, για την Ουκρανία θέλουμε. Δεν διαφωνώ για το περιεχόμενο, αλλά μου κάνει εντύπωση δύο μέτρα και δύο σταθμά για τα ίδια θέματα. Κύριε Σπυλάνη, γνώμη. Σας παρακαλώ, ήρθαμε δύο η ώρα να συζητήσουμε. Δεν ιστοπεδώνουμε τίποτα. Δεν ισοπεδώνουμε τίποτα, κυρίως την ΕΡΕΣΟ. Μιλάτε τώρα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε σε ψηφία. Δεν απάντησα σε σένα, ναι. Στον Περιφερειάρχη απαντάω, ο οποίος είπε ότι το θέμα αυτό δεν είναι θέμα που να το θίξουμε εμείς γιατί δεν έχουμε αρμοδιότητα, αλλά δεν τον είδα να αντιδρά ότι για την Ουκρανία δεν έχουμε αρμοδιότητα εμείς. Προφανώς συμφωνούμε για το περιεχόμενο αυτό που εξέφρασε ο Στέλιος, ο Καμπούρης, έτσι. Προφανώς δεν είμαστε κατά καμία εισβολής για κανέναν λόγο, έτσι. Αλλά όταν έχουμε θέματα τα οποία αφορούν την περιφέρειά μας, δεν θα λέμε ότι δεν έχουμε αρμοδιότητα, αλλά έχουμε αρμοδιότητα για την Ουκρανία. Καμία νομίζω. Καμία νομίζω. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε. Χαιρετίζω τον συνάδελφο και στο Πανεπιστήμιο και στο Συμβούλιο, τον κύριο Σπυλάνη, και ας μην με τις εντυπώσεις του, δεν με ενοχλεί. Ας έχει ό,τι πει εντύπωση θέλει. Το δυνατά. Λοιπόν, ωραία. Να προχωρήσουμε λίγο σε ψηφοφορία. Ποιος είναι κατά. Του ψηφίσματος. Ναι. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, η Λαϊκή Συσπήρωση. Γεωργούλας, κύριε Πρόεδρε. Και ο Κάρλας, κύριε Πρόεδρε. Κάρλας. Πρέπει να συμπεριληφθεί η μη συμμετοχή της Ελλάδος. Της Ελλάδας. Τις πολεμικές επιχειρήσεις. Από και είναι λογικό από τη στιγμή που καταδικάζουμε. Μα καταδικάζουμε έναν πόλεμο. Δεν καταδικάζουμε έναν πόλεμο και στέλνουμε όπλα. Καταδικάζουμε έναν πόλεμο και στέλνουμε όπλα. Όταν στο σκεπτικό που κατατίθεται λέμε τάσεται υπέρ της ειρηνικής διευθέτησης της κρίσης, αξιοποιώντας κάθε διπλωματικό μέσο, δεν συμπεριλαμβάνει το σύνολο των εμπλεκομένων φορέων και των παραμέτρων για το ξεπέρασμα της κρίσης. Τώρα, αν θέλουμε... Κύριε Καμπούρη, επιτρέψτε μου, όταν συγγνώμη, πρώτη Ελλάδα... Αυτό είναι μία πλευρά. Η δεύτερη είναι ότι έχουμε στείλει Καλάσνικοφ και άλλα λοιπά όπλα στην Πολωνία. Άρα, λοιπόν, λες... Το μισό κομμάτι όλης αυτής της διαδικασίας. Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να λειτουργούν το θέμα αυτό, κύριε Παζή, λοιπόν, επειδή έχουμε τέθηκε το ψήφισμα αυτό έτσι από τον κύριο Καμπούρη. Είπα, ποιος ψηφίζει κατά, όποιος ψηφίζει κατά. Λοιπόν, Αμπαζής, κατά, Κυρίτσι, κατά, Γεωργούλας, Κάρλας, Μανάβης. Όχι, είπανε κατά, του είπανε, ναι, ναι. Λοιπόν, κάποιος άλλος κατά. Ωραία. Λοιπόν, επομένως, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το ψήφισμα το οποίο αναγνώστηκε από τον κύριο Καμπούρη όσον αφορά την καταδίκη του πολέμου.